το χρονικό μιας προδιαγεγραμμένης παρολίγων τραγωδίας είναι η περιπέτεια του 39χρονου αγρότη από την Ιεράπετρα, που σώθηκε σήμερα από θαύμα όταν άγγιξε φόλα μελανέιντ. Και πήγα να πλύνω πιο καλά τα χέρια με το πρόσωπό μου και άρχισα και αυτή να αίμα. Το μέγεθος της παρολίγων τραγωδίας ασύλληπτο. Στον ίδιο χώρο κινούνται καθημερινά τα ανήλικα παιδιά του και θα μπορούσαν να είναι στη θέση του χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν σε κανένα τι είχε προηγηθεί ώστε να σωθούν όπως έγινε με τον ίδιο. Αν περνούσε ένα παιδάκι ή οποιοδήποτε απλά να το ακουμπούσε, θα είχαμε χειρότερα πράγματα. Ο Νίκος Βενετσανάκης φόρτωνε αγροτικά προϊόντα στο αυτοκίνητό του για να τα μεταφέρει στο δημοπρατήριο, όταν στην είσοδο του θερμοκηπίου βρήκε ένα σακουλάκι με κρέας. Βγήκα έξω, είδα ένα σακουλάκι με κρέας. Δεν υποψιάστηκε ότι ήταν κάτι πονηρό, νόμιζα ότι είχε πέσει από κάποιον, οτιδήποτε. Έπιασα λίγο χαρτί, το πέταξα. Παρά το γεγονός ότι πέταξε το σακουλάκι για καλό και για κακό στα σκουπίδια, ξέπλυνε απλά τα χέρια του με νερό, χωρίς να μπορεί να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. Όταν στη διαδρομή για το δημοπρατήριο άγγιξε το πρόσωπό του, μεταφέροντας προφανώς το απαγορευμένο και απόλυτα θανατηφόρο για ζώντες οργανισμούς Lanaid. Ένιωσα μία δυσφορία, έτριψα λίγο το πρόσωπό μου κι αυτά. Χωρίς ασυναίσθητα τώρα και ένιωσα μια δυσφορία. Μετά σταμάτησα με το αυτοκίνητό μου εκεί στο σπίτι και πήγα να πλύνω πιο καλά τα χέρια μου, το πρόσωπό μου και άρχισα και αυτή να αίμα και αυτά και κάψιμο στα χείλια μου. Η αντίδραση της οικογένειάς του ήταν ακαριαία μόλις άρχισε να αιμορραγεί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου οι γιατροί πρόλαβαν τα χειρότερα και έσωσαν τη ζωή του 39χρονου αγρότη. Στο νοσοκομείο έσπευσε η αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, ενώ κλιμάκιο της δασικής υπηρεσίας ανέλαβε την περισυλλογή της σακούλας με το επικίνδυνο περιεχόμενο. Οι φόλες πέφτουν βροχή στην περιοχή, όπως επιβεβαιώνει ο Νίκος Βενετσανάκης, που έχει δει ακόμη και τα 20 ζώα του να πεθαίνουν με φρικτό τρόπο. Στην περιοχή τώρα τι συμβαίνει, υπάρχουν κάποια... Ναι, είναι συχνό φαινόμενο, είναι συχνό φαινόμενο αυτό. Πριν μια εβδομάδα είχε ένα γατάκι μου, πιο πριν ένα σκύλος, δικός μου πάλι. Γενικά υπάρχει αυτό το θέμα με νεκρά ζώα, με ζουρίδες. Κάποιοι βάζουν φόλες λοιπόν. Βάζουν αρκετά φόλες εκεί γύρω στην περιοχή. Απλά σήμερα τη βάλανε, είχαν το θράσο και τη βάλανε σχεδόν μέσα στο θερμοκήπιό μου. Στην που πηγαίνω με τα παιδιά μου, με τη γυναίκα μου. Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν νεκρών ζώων, ενώ αναμένεται και κλιμάκιο της θηροφυλακής με σκύλο ανιχνευτή.